Τον ερχόμενο Δεκέμβριο αναμένεται να λειτουργήσουν τα σφαγεία στο Ασίμι του Δήμου Γόρτινας, τα οποία έκλεισαν πριν από 5 χρόνια, καθώς αυτά θα λειτουργήσουν αυτή τη φορά από επιχειρηματία στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού. Ο Δήμος Γόρτινας έχει ένα περιουσιακό στοιχείο που λέγονται σφαγεία του Ασημίου, τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα του Δήμου πρόσφατα με μια διαδικασία που έγινε από την περιφέρεια και έγινε η διάλυση της εταιρείας που τα είχε ιδρύσει. Άνοιξε λοιπόν ο δρόμος για να μπορεί ο Δήμος αυτό το περιουσιακό στοιχείο που λέγονται σφαγεία σημείου να τα αξιοποιήσει. Προς όφελος και του Δήμου, αλλά και περισσότερο της κοινωνίας του Ασημείου. Έγινε λοιπόν ένας διαγωνισμός, ήρθαν 2 ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, ο οποίος ο ένας δεν είχε τα χαρτιά του δυστυχώς όπως έπρεπε, κατοχυρώθηκε σε αυτό που έμεινε, ας πούμε, και μπορούσε να συμμετέχει βάσει της διακήρυξης που είχε γίνει από το Δήμο. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η νοικίαση της επίμαχης υποδομής σε επιχειρηματία θα επιφέρει σημαντικά έσοδα στα ταμεία του Δήμου συνολικού ύψους 800.000 ευρώ σε χρονικό διάστημα 9 ετών. 7.100 ευρώ είναι το τίμημα κάθε μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, είναι περίπου 84 χιλιάρικα και κάτι το 85 το χρόνο, είναι ένα ποσό που φτάνει στα 800 χιλιάρικα τα 9 χρόνια. Έχουμε κάποια δάνεια από το παρελθόν, παρόλο που οι προηγούμενοι έλεγαν δεν είχαμε. Ένα από τα δάνεια που έχουμε από τα 3 θα ικανοποιηθεί από αυτά. Υποδομή η οποία θα αποσυμφορήσει την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί στο σφαγείο Μυρών, το οποίο σηκώνει το βάρος σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Οι πιο πολλοί εμπόροι του Ηρακλείου και οι κτηνοτρόφοι και οι κρεοπόλες σφάζουν ή στο Ρέθυμνο ή στη Νεάπολη. Λόγω του ότι το σφαγείο των Μυρών, το οποίο είναι το μοναδικό που λειτουργεί στο νομό Ηρακλείου, δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες. Είναι οι εγκαταστάσεις του μικρές, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον όγκο των αναγκών. Και η υποδομή από τα πρώην σφαγεία της Αγίας Βαρβάρας νοικιάστηκε για άλλες ανάγκες από ιδιώτη, με το Δήμο Γόρτινας να εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα. Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό που έκανε φτερά στα πρώην σφαγεία της Αγίας Βαρβάρας, δεν υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη, με τον Δήμαρχο Γόρτινας να κάνει λόγο για οικονομική ζημιά από την κλοπή των μηχανημάτων που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό το σφαγείο, τα μηχανήματα ως διαμαγείας εξαφανίστηκαν. Μετά που εξαφανίστηκαν τα μηχανήματα από το σφαγείο, που αυτό είναι θέμα ποινικής διερεύνησης, έχουν γίνει δηλαδή μηνύσεις γι' αυτό και καταγγελίες, το κτίριο το κάνανε πιάτσικο. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Επειδή ήταν μια αιστεία μόλυνσης, μετά από απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Αγίας Βαρβάρας, έγινε και γι' αυτό διαδικασία διαγωνισμός για να το ενοικιάσουμε, σαν κτίριο όμως, όχι σαν σφαγείο πλέον. Έχει έρθει ένας επιχειρηματίας, το έχει πάρει για να κάνει μια άλλη χρήση.